Όλοι οι υποψήφοι είναι φίλοι μου, του σέβομαι και του εκτιμώ. Έχουμε αγωνιστεί μαζί. Το ζητούμενο δεν είναι ο μεγάλο αριθμό των υποψηφίων, αλλά οι υπογραφέ, σημείωσε ο Ευαγγέλη Μεϊμαράκη, κρατώντα σε αναμένα κάρβουνα τους υποστηρικτές του υποστηρικτέ του, καθώ παρέπεμψε και πάλι, λέω, στην Παρασκευή για την ανακοίνωση των δικών του τελικών αποφάσεων αναφορικά με τη δική του υποψηφιότητα. Παράλληλα, ο Ευαγγέλη Μεϊμαράκη άφησε νέε αιχμέ κατά του Γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία και Προέδρου τη Κεντρική Επιτροπή. Δεν διασφαλίζει ο κ. Παπαμιμίκο τι διαδικασίε. Κανενό σε δεν με ενοχλεί. Όλοι είναι συνεργάτε μου. Ωστόσο, έχω την προσωπική μου άποψη για τι ικανότητε, είπε ο Βαγγέλης Μαϊμαράκη. Τέλο, ο κ. Μαϊμαράκη αναφέρθηκε και στι επαφέ του Αλέξη Τσίπρα στι ΗΠΑ και την παρουσία του στο Ίδρυμα Κλίντον και κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για έλλειψη προετοιμασία την οποία απέδωσε στη σιγουριά που αισθάνεται κανεί εξαιτία τη αλαζονία προσθέτοντα ότι ο Αλέξη Τσίπρα εξέβαμψε αμηχανία που δεν τιμά τη χώρα και σημείωσε ότι όταν προσέρχεσαι να λάβει μέρο σε διάλογο με τόσο μεγάλο ακροατήριο και εκπροσωπεί στη χώρα, οφείλει να είσαι άρτια προετοιμασμένο και δεν είναι κακό να έχει και μεταφραστεί. Μάλιστα, ο Βαγγελής Μαϊμαράκη εκτίμησε ότι η εικόνα αυτή του Αλέξη Τσίπρα είναι ανάλογη με τι διαπραγματεύσει που είχε με του Ευρωπαίου εταίρου, καταλήγοντα ότι ο κύριο Τσίπρα έχει περιθώρια βελτίωση.